Και πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα, να συνομιλήσουμε με τον κύριο Βασίλη Σμπόκο, αντιδήμαρχο Αναγίων και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Κτηνοτροφικών Συλλόγων Κρήτης. Κύριε Σμπόκο, καλησπέρα από το Ηράκλειο. Καλησπέρα, κύριε Γάρο. Λοιπόν, να μιλήσουμε για την έκτακτη ενίσχυση ύψους 9.100.000 ευρώ για τους εγωπροβατοτρόφους της Κρήτης. Πείτε μας λίγο για αυτό το θέμα. Κοιτάξτε, πριν από την περίοδο που έγινε η ηχθεομηνία που έπληξε την Κρήτη, πριν περίπου ένα μήνα και κάτι μέρες, το κλιμάκιο, το κυβερνητικό που είχε έρθει για να δει τις ζημιές επί τόπου, δέχτηκε μια πίεση από τους εκτινοτρόφους συνδικαλιστές του νομού Γανίος το να υπάρξει μια αποζημίωση άμεση για τους εκτινοτρόφους γενικότερα του νομού Γανίων από το φαινόμενο της κακοκαιρίας, των έντονων βροχοπτώσεων. Mm-hmm. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Σαρακοβίτης, τόνισε θετικά το αίτημα καταρχήν και εξήγηνε τις αμέσως επόμενες μέρες ένα κονδύλι 2 εκατομμυρίων ευρώ ως έκτακτη ενίσχυση από το λογαριασμό de minimis του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Mm-hmm. Και στη συνέχεια ανακοινώντας αυτό το ποσό και ερχόμενος στο Δήμο Αμαρίου τις επόμενες μέρες, οι υπόλοιποι χτινοτροφικοί σύλλογοι Κρήτης ήρθαμε σε επαφή μαζί τους, συζητήσαμε και του θέσαμε το αίτημα γενικότερα, συνολικότερα να υπάρχει η αντιμετώπιση αυτή η έκταση της έκτασης ενίσχυσης σε όλους τους χτινοτρόφους της Κρήτης. Mm-hmm. Ο Υπουργός, ο Σταύρος Αργοβίτης, το δεθετικά ας πούμε το αίτημα και εξήγηλε, τώρα και δύο μέρες είναι που έχει βγει επίσημα, 9 εκατομμύρια ευρώ από τα δύο δηλαδή συν 7 εκατομμύρια για όλους τους κτηνοτρόφους της Κρήτης. Αφορά τους κτηνοτρόφους που έχουν καταθέσει παραγωγή εγωπρόβιο γάλα ή εγωπρόβιο κρέας από 1η-1η του 18 έως 31/12/18 για γάλα και από 1η-1η 18 έως 1η-4η του 19 για κρέα. Υπολογίζουμε ότι το ύψος αναπροβατίνα κυμαίνεται από 4 έως 6 ευρώ. Ναι. Ανάλογα ανανομό είναι, δηλαδή 6 ευρώ θα είναι για τις προβατίνες των ομοχανίων, 4 και κάτι για το ρέθυμνο και από 4,5 έως 5 στο νομό Ηρακλείου και στο νομό Λασιτίου. Ενδεικτικά είναι τώρα. Ναι, ενδεικτικά γι' αυτό. Δεν ξέρουμε οριστικά. Πότε, κύριε Σμπόκο, αναμένεται να καταβληθούν αυτά τα χρήματα τώρα? Τα χρήματα αυτά έχει δημοσιοποιηθεί η οικία. Υπολογίζουμε ότι πριν τις εκλογές θα είναι στις αμέσως επόμενες μέρες, δηλαδή θα πιστωθούν στα χρήματα των δικαιούχων παραγωγών. Και έχουμε... Τα χρήματα αυτά, ναι, για να γνωρίζει ο κόσμος, προέρχονται από ένα ειδικό λογαριασμό, τον de minimis, mm-hmm, ο οποίος ενεργοποιείται σε άσχημα, ας πούμε, καιρικά φαινόμενα που πλήττουν τον πρωτογενή τομέα, που πλήττουν την παραγωγή σε επίπεδο επικράτειας και εκτιμάται, γίνεται μια μελέτη και εκτιμάται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αν πρέπει να θέσει να ενεργοποιήσει το μηχανισμό αυτό το λογαριασμό σε ενέργεια, να αντλήσει χρήματα από το λογαριασμό σε σύμφωνη γνώμη με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να βοηθήσει τον παραγωγό στον πρωτογενή τομέα να αντεπεξέλθει άμεσα σε κάποιες δυσκολίες. Ναι, είναι ουσιαστικά αναπλήρωση, είναι αναπλήρωση του εισοδήματος. Αναπλήρωση του εισοδήματος, ακριβώς. Ακριβώς. Και έχουμε τώρα εικόνα πώς αναλογούν περίπου στους νομούς εκεί στα Νόγια, στους νομούς και ειδικά για τα Νόγια. 2 εκατομμύρια είναι για το νομό Χανίου, 4 για το νομό Ρεθύμνης, 2 περίπου για το νομό Ηρακλείου και 1 για το νομό Λασιθιού. Είναι ανάλογα με το ύψος των προβάτων, γενικότερα συνολικά των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Επειδή είναι πιο ορεινός νομός και πιο κτηνοτροφικός το Ρέθυμνο, είναι περισσότερο το ποσό. Mm-hmm. Θέλω να πω επιπλέον ότι πραγματικά είναι η αντίδραση της κυβέρνησης στο φαινόμενο αυτό της κακοκαιρίας που έπληξε την Κρήτη ήταν άμεση και ο κόσμος τοπικής αυτοδιοίκησης και ο κόσμος στον πρωτογενή τομέα που ασχολείται τότε αυτή την αντίδραση την ίσπραξε, δηλαδή ο κόσμος, και πραγματικά δεν παρέπεπε σε φαινόμενα μιας χώρας υπό καθεστώς κρίσης, αλλά σε μια χώρα πραγματικά, σε ένα κράτος που φαίνεται ότι είναι
έχει οργανωθεί, είναι οργανωμένο και μπορεί να αντεπεξέλθει, ας πούμε, σε ανάλογα σε τέτοιες περιπτώσεις. Και αφορά, κύριε Σμπόκο, συνολικά το φαίνεται τα φαινόμενα της κακοκαιρίας που έπληξαν και ειδικά των Αμπουχανίων, όχι μόνο για τους εγωπροβατοτρόφους, συνολικά αυτό, ότι υπήρχαν γρήγορα τα ανακλαστικά. Αυτό το πιστώθηκε στην κυβέρνηση. Αυτό, κύριε Γάρο, μπορεί κάλλιστα οι άνθρωποι που ασχολούνται με την πολιτική αυτοδιοίκηση να το επιβεβαιώσουν. Κάλλιστα μπορεί να βγουν και να επιβεβαιώσουν ότι όντως υπήρξε άμεση αντίδραση και παρουσία και εγκρίσεις για πιστώσεις. Άμεσα να προωθούν οι πρώτες πληγές και στην πορεία να προγραμματιστούν, να μελετηθούν και να υλοποιηθούν και τα έργα που πρέπει να γίνουν για να κλείσουν οριστικά οι πληγές από αυτό το δύσκολο πραγματικά φαινόμενο που παρουσιάστηκε το έντονο. Τώρα, κύριε Σμπόκο, είστε, να πούμε κιόλας ότι είστε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκ νέου με την δημοτική προοδευτική κίνηση Ανόγια μπροστά του κυρίου Καλέργη. Είστε φυσικά και ενεργή αντιδήμαρχος, το είπαμε έτσι κι αλλιώς ήδη. Να μας πείτε τώρα για το διακύβευμα αυτών των εκλογών για τα Ανόγια. Ναι, κοιτάξτε, στα Ανόγια είναι η εκλογή από τις πιο παράξενες. Σε κάθε εκλογική μάχη, ειδικά στο Δήμο, έχει τις ιδιαιτερότητες όπως δεν τις έχει σε κανένα άλλο Δήμο. Εδώ οι εκλογές είναι πολιτικές, είναι κομματικές, ανακατεύονται οικογένειες, βαριές, συντεκνές, συγγένεια, τα πάντα όλα αυτά και έχουμε ένα πεσμένο αποτέλεσμα που ευτυχώς έχουμε κατακτήσει η επόμενη μέρα που μπορεί να σκοτωθούμε ένα διάστημα. Ένα μήνα, η επόμενη μέρα μας βρίσκει μονιασμένους και ο Δήμαρχος που θα εκλεγεί, αν μπορεί να κάνει καλό, θα το κάνει για όλους και όχι για τους ανθρώπους, δηλαδή τους συγκεκριμένους ανθρώπους που τον στηρίξανε. Αυτό το πράγμα είναι μια κατάξυση διαχρονική και αυτό συνεχίσαμε εμείς ως δημοτική αρχή το Δήμο μας 5 χρόνια ισότιμα απέναντι στον Ανογιανό Δημότη. Έχουμε καταθέσει απολογιστικά τώρα ένα έργο 30 εκατομμυρίων ευρώ πρωτοφανής για ένα περιφερειακό Δήμο. Όντως. 2.000 κατοίκων, 3.000 περίπου είναι γεγραμμένοι ψηφοφόροι, η μόνιμη είναι περίπου 2.000. Το νούμερο είναι ηλικιώδη σε σχέση με το ανακάτοικο και έχουμε το παρατηρητήριο αποτελεσματικότητας, ένα καινούργιο, ας πούμε, που υπάρχει στο Υπουργείο Εσωτερικών που μετράει την αποτελεσματικότητα των Δήμων. Είμαστε ο πρώτος Δήμος στην Κρήτη και ο 7ος στην Ελλάδα στο κομμάτι αυτό. Όλο αυτό λοιπόν το καταθέτουμε στον Ανογιανό λαό και ζητάμε εκ νέου τη στήριξή του για να το συνεχίσουμε, να βρισκόμαστε όπως βρισκόμαστε πάντα δίπλα του σε ό,τι πρόβλημα υπάρξει, άμεσα να αντεπεξέλθουμε προς όφελος και του ίδιου προσωπικά και ευρύτερα της κοινωνίας. Κύριε Σμπόκο, τώρα μου δημιουργήσατε την απορία με το μηχανισμό που είπατε του Υπουργείου Εσωτερικών. Πώς μετράει την αποτελεσματικότητα ενός Δήμου, με τι κριτήρια? Τα κριτήρια είναι τα οικονομικά που έχει, είναι τα έργα, ας πούμε, που μελετάει, που εντάσσει, γενικότερα το καθαριότητα, αυτές οι υπηρεσίες, ας πούμε, για τα αποδοτικές, ίδρευση, άδρευση, όλο αυτό το κομμάτι όπως παρουσιάζεται, το μετράει με κάποια στοιχεία και βγάζει αυτό ως αποτέλεσμα. Τα χρέη του Δημοτών προς το Δήμο, τα χρέη του Δήμου προς τους Δημότες, δηλαδή εμείς παραμείνουμε στους λίγους Δήμους σε επίπεδο επικράτειας που δεν έχουμε δάνεια. Ναι. Δεν έχουμε 0 ευρώ δάνειο διαχρονικά. Αυτό είναι που το πραγματικά το τυράμε και δεν έχουμε, δηλαδή, σοβαρά ζητήματα με τον προϋπολογισμό μας, με το να φτιάξουμε τον προϋπολογισμό και να τον υλοποιήσουμε. Αυτό είναι το δίκτυο, αυτό που μετράει, ας πούμε, την αποτελεσματικότητα. Είναι και καινούργιο, ας πούμε, αυτό ως δομή για το Υπουργείο Εσωτερικών και δημοσιοποιούνται ανά έτος, δημοσιοποιούνται τα αποτελέσματα για να βλέπει, δηλαδή, και ο κάθε Δήμος και ο Δημότης την πορεία. Αυτό και υπάρχει και μια λογοδοσία, ναι. Έτσι είναι μια λογοδοσία και αυτό, αμή τι άλλο, γενικότερα η λογοδοσία είναι ένα στοιχείο που πρέπει ειδικά οι παρατάξεις, τα σχήματα της αριστεράς να το έχουν κατά νου ξεκάθαρα. Δρούμε τη δύναμη από το λαό και είμαστε εκεί ότι κάνουμε για το λαό, για να αντιπαρέρχεται αυτό. Αυτό είναι ένα πραγματικά στοιχείο που τα σχήματα που έχουν αναφορά στην αριστερά ευρέως είναι κάτι που τους χαρακτηρίζει. Και είναι και ένα στοιχείο δημοκρατίας έτσι κι αλλιώς. Ακριβώς, και ένα στοιχείο δημοκρατίας. Και αυτό τη δημοκρατία είναι το πρώτο πράγμα που υπερασπιζόμαστε. Πρώτα και πάνω απ' όλα
με τις πράξεις μας, δηλαδή με την πολιτική μας δράση, δραστηριότητα γενικότερα, από όποιο μετερίζει και αν είμαστε ταγμένοι. Κύριε Σμπόκο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Και εγώ να σας ευχαριστήσω. Να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους και είπαμε ότι γνώμονας πρώτα και πάνω απ' όλα είναι ο άνθρωπος. Εκεί πρέπει να σταθούμε όλοι και οτιδήποτε γίνεται πέρα από τη φιλοδοξία που είναι θεμητή για τον οποιοδήποτε υπάρχουν και υπάρχουν οι καρέκλες αυτές των δημόσιων αρχών, οι καρέκλες που καίνε, είναι υπεύθυνες θέσεις, υπάρχει μια ευθύνη που ο καθένας θα ξέρει ότι καλείται να αναλάβει από τη στιγμή που θα εκλεγεί και πρέπει να δώσει όλο του το είναι για να φέρει πραγματικά αποτέλεσμα για τον συνάνθρωπό του που με την ψήφο του βρίσκεται εκεί που βρίσκεται. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σμπόκο, καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, γεια σας.